Πάνω από 700 κέντρα εμβολιασμού κατά του COVID-19 λειτουργούν πλέον στη Γαλλία. Τις επόμενες ημέρες, εκτός από τους ηλικιωμένους, δικαίωμα εμβολιασμού λαμβάνουν όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως καρκινοπαθείς και όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων. Είναι ένα καινούριο εμβόλιο. Δεν έχει ανακαλυφθεί εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό αναρωτήθηκα για πιθανές παρενέργειες. Όμως τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα από τα ερωτηματικά. Η κυβέρνηση της Γαλλίας δέχεται επικρίσεις ότι οι εμβολιασμοί προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πάντως ότι ο στόχος θα επιτευχθεί. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες θα έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο γιατί λάβαμε περισσότερα εμβόλια, αλλά γιατί μεταθέσαμε κατά μία εβδομάδα τη δεύτερη δόση και γιατί οι απώλειες εμβολίων είναι μικρότερες από όσες είχαμε προβλέψει. Στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν πλέον να κάνουν το εμβόλιο και σε φαρμακεία. Στόχος της Βρετανικής κυβέρνησης είναι να εμβολιαστούν 15 εκατομμύρια πολίτες έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Ο ρυθμός αύξησης των νέων κρουσμάτων στη Βρετανία είναι ραγδαίος, καθώς η μετάλλαξη του ιού εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Την ώρα που οι ανεπτυγμένες χώρες εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους, στις περισσότερες χώρες του κόσμου αυτό είναι μακρινό όνειρο. Το 95% από τα 23,5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως έχουν δοθεί σε 10 χώρες. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες ή τις κοινότητές μας απροστάτευτες. Περίπου το 1% του πληθυσμού της Ευρώπης έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου κατά του COVID-19. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, στα μέσα Απριλίου αναμένεται να φτάσει στην Ευρώπη και το εμβόλιο της Johnson & Johnson.